δίκτυο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Να σας πω λίγο διαδικαστικά ότι οι νέοι ευρωβουλευτές ρωτήσαμε να λαμβάνουν στις 2 Ιουλίου τα καθήκοντά τους. Είναι στο Στρασβούργο, αφού προηγηθούν οι πολιτικές διαβουλεύσεις με τις πολιτικές ομάδες που ο κάθε ευρωβουλευτής θα ενταχθεί. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Ενωμένη Αριστερά, Σοσιαλδημοκράτες. Κάπως έτσι πάει η διαδικασία. Είναι έτοιμοι οι συνάδελφοι να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο του κυρίου Φουρλά, εκτός από το πρώην κανάλι του κυρίου Φουρλά, το ΜΕΓΑ, να το αναμένουμε. Είναι και η ιδιομορφία αυτή. Να κάνουμε λίγη υπομονή. Πάντως είναι εμφανής ικανοποίηση, αντιλαμβάνεστε, εξωπολιτικό πρόσωπο που κατήλθε στην εκλογική αναμέτρηση ως ένα πρόσωπο που ήταν στην άλλη πλευρά του χάρτη αυτού του δημοσιογραφικού και να καταγάγει μια τέτοια σε μέγεθος νίκη. Ακούμε τώρα τον κύριο Φουρλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους πολίτες που έκαναν τον κόπο σήμερα να πάνε στις κάλπες και να ασκήσουν το ιερό εκλογικό τους δικαίωμα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που με τίμησαν με τη ψήφο τους και υιοθέτησαν αυτό που πρεσβεύω, αυτό που εκπροσωπώ, που δεν είναι τίποτα άλλο από έναν πολίτη που μπαίνει σε αυτή τη μάχη προσπαθώντας να εκπροσωπήσει τους συμπολίτες του. Έχω δηλώσει από την αρχή ότι φάρος στη ζωή μου είναι να υπηρετώ τον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο. Δεν είμαι πολιτικός, ούτε θα γίνω πολιτικός. Ένα σκοπό έχω μόνο. Ό,τι μπορώ να προσφέρω στο κοινωνικό σύνολο, στην πίδα μου και την Κύπρο. Μπορεί κάποιος που εκλέγεται σε τόσο ψηλό αξίωμα να δηλώνει ότι δεν θα γίνει ποτέ πολιτικός, κύριε Φουρλά? Νομίζω ότι η επιλογή μου από τους πολίτες έστειλε ένα μήνυμα, το οποίο είναι ξεκάθαρο. Ότι αυτός ο λαός και αυτός ο κόσμος χρειάζεται πλέον ανθρώπους να τον εκπροσωπούν που είναι κοντά του. Και εγώ είμαι ένας απλός πολίτης, επί 23 χρόνια με μισθό, αγωνιζόμενος για τα προστοζήν και νομίζω αυτό που εκπροσωπώ, επαναλαμβάνω, υιοθετήθηκα από τους πολίτες. Δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι πολιτικοί, δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι σοφοί και να έχουμε απόψεις για τα πάντα. Φτάνει να είμαστε κοντά στον άνθρωπο, να ξέρουμε τον πόνο του, να ξέρουμε τις ανάγκες του και να προσπαθούμε στο βαθμό που μπορεί ο καθένας να βοηθήσει. Αυτά από τον κύριο Φουρλά, Χρύζανθε Γιάννη, να συνεχίζουν. Πιο πολλές ψήφους. Πόσο βαριά είναι αυτή η ευθύνη που έχεις αυτή τη στιγμή που κουβαλάς? Ξέρετε, αυτό που έχω πει από την αρχή είναι ότι κοίταξα τους πολίτες στα μάτια από την πρώτη μέρα και ισχυρίζομαι ότι μπορώ να τους κοιτάζω και την επόμενη μέρα της εκλογής μου. Όλοι κρινόμαστε όχι από αυτά που λέμε, αλλά από τις στάσεις ζωής μας και τα όσα πράττουμε στην καθημερινότητά μας. Ζητώ λοιπόν να κριθώ από αυτά που θα κάνω. Λουκά, μου επιτρέπεις τον ελληνικό κιόλας μετά από τόσα χρόνια? Εδώ κύριε μικρόφωνο δικό μου. Ναι, ναι. Θέλεις να κρατήσεις κάποιον, να κρατήσεις. Ευαγγελιζόμαστε όλη την αλλαγή όταν υπηρετούμε δημοσιογραφικά την κοινωνία, ότι χρειάζεται αλλαγή ο τόπος. Τώρα όμως δεν θα το ζητάτε, θα πρέπει να το κάνετε. Ακριβώς. Τι είναι αυτό που οραματίζεστε ως αλλαγή, ως ένα πρόσωπο που δεν είναι πολιτικό? Τιμήθηκε με την ψήφο των απλών πολιτών. Αντιλαμβάνομαι ότι η δική σας άποψη είναι ότι η απευθείας επαφή με τους πολίτες είναι που σας έφερε την εκλογή. Θέλω να πω ότι το να επιλεγώ από τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού ως ο Αριστερής υποψήφιος ήταν για μένα μια πολύ μεγάλη τιμή, την οποία σκοπεύω να ανταποδώσω με όλες μου τις δυνάμεις. Αυτό προσπαθώ να πω είναι ότι ο καθένας στο δικό του μετερίζει, με όποια όπλα έχει στη διάθεσή του, να προσπαθήσει να βοηθήσει τον άνθρωπο που είναι δίπλα του, το κοινωνικό σύνολο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν. Η Ευρώπη μας προσφέρει πάρα πολλά όπλα, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να καλυτερεύσουμε την καθημερινότητα των Κυπριών πολιτών. Αυτός είναι ο στόχος και η φιλοδοξία μου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε λοιπόν.